Πάμε να δώσουμε εικόνα και ήχο στην πρωτεύουσα, στην Αθήνα, εκεί όπου βρίσκονται δύο φοιτήτριες με καταγωγή από την Κρήτη. Είναι η Λιδία και η Μαρίνα, οι οποίες και θα μας μεταφέρουν το κλίμα που επικρατεί στην πρωτεύουσα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Μιλάμε στον ενικό, λόγω ηλικίας και μόνο. Εννοείται, όπως θέλει. Λοιπόν, η Λιδία λοιπόν και η Μαρίνα, έχετε καταγωγή από την Κρήτη, σωστά? Ναι. Λοιπόν, ποια είναι η Λιδία και ποια είναι η Μαρίνα? Η Μαρίνα. Η Μαρίνα. Λοιπόν, να ξεκινήσω με τη Λιδία. Σπουδάζεις ιατρική, σωστά? Ναι. Και είσαι από το Ηράκλειο? Ναι, πολύ σωστά. Το ίδιο και η Μαρίνα. Μάλιστα. Λοιπόν, ποιο είναι το κλίμα στην πρωτεύουσα? Είναι κάπως περίεργο το σκηνικό. Υπάρχουν κρούσματα κορονοϊού. Οι άνθρωποι είναι φοβισμένοι. Για πες μας λίγο. Ότι υπάρχουν περισσότερα κρούσματα συγκριτικά με την περιφέρεια της Ελλάδας. Ο κόσμος φοράει μάσκες και τηρεί τα μέτρα, όπως αυτά έχουν οριστεί. Παρ' όλα αυτά, οι καφετέρειες είναι γεμάτες, κυκλοφορεί κανονικά ο κόσμος στο δρόμο. Εσύ φοβάσαι για κάτι, έχεις προβληματιστεί για κάτι? Προφανώς και φοβόμαστε. Σε εμάς ειδικά που σπουδάζουμε ιατρική είναι και λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί δεν μπορούμε να πούμε στις κλινικές να κάνουμε την άσκησή μας αυτή τη στιγμή. Λόγω των συνθήκων που επικρατούν στα νοσοκομεία, προσπαθούμε να αποφεύγουμε τα μέσα και ελπίζουμε όλη η κατάσταση αυτή να βελτιωθεί σύντομα. Δηλαδή πάει πίσω και η ακαδημαϊκή διαδικασία, δεν επιτρέπονται τα εργαστήρια, που σημαίνει ότι πάνε πίσω και οι σπουδές σας. Δυστυχώς ναι. Δυστυχώς ναι. Στις υπόλοιπες σχολές, από ό,τι έχουμε μάθει, γίνονται διαδικτυακά τα περισσότερα μαθήματα. Το ίδιο και σε εμάς οι διαλέξεις μας, δηλαδή το μη πρακτικό κομμάτι των σπουδών. Αλλά το πρακτικό κομμάτι, καλώς ή κακώς, πρέπει να μείνει πίσω αυτή τη στιγμή. Μαρίνα, το ίδιο ισχύει και για σένα, σωστά? Ναι, είμαστε φοιτήτριες. Φοιτήτρια ιατρικής. Πάνε πίσω λίγο τα ακαδημαϊκά και στην περίπτωσή σου. Ναι, αν εξαιρέσουμε ότι σε κάποια σημεία που δεν είναι κέντρα αναφοράς για το κορονοϊό, οπότε μπορούν να υποδεχτούν τους φοιτητές, πάλι όμως με μειωμένη πρακτική άσκηση από εμάς. Σε ποιο σημείο στην Αθήνα βρίσκεστε? Είμαστε στο Μέγαρο Μουσικής, στο Πάρκο Ελευθερίας. Βλέπω που μαζεύεται και ο περισσότερος κόσμος λόγω του ότι είναι ανοιχτά. Βλέπω μια χαλαρότητα από πίσω, η αλήθεια είναι. Είναι ανοιχτός χώρος, έρχεται πολλής κόσμος, είναι αραιά, οπότε μαζεύονται αρκετοί. Μαρίνα, σου λείπει η Κρήτη? Μου λείπει, ναι, πάντα θα μας λείπει. Τι να κάνουμε. Λιδία, εσένα, σε πόσα χρόνια ολοκληρώνετε τις σπουδές? Ολοκληρώνουμε τις σπουδές σε 2 χρόνια από τώρα. Μας λείπει η Κρήτη προφανώς. Ειδικά το καλοκαίρι δεν συγκρίνεται με την Αθήνα, ούτε και οι ρυθμοί της, προφανώς εκεί είναι πολύ πιο χαλαρά τα πράγματα. Τώρα θα δούμε. Η προσαρμογή, Μαρίνα, ενός κριτικού που βρίσκεται στην Αθήνα, ενός πρωτοετή φοιτητή, είναι εύκολη ή είναι μια δύσκολη διαδικασία? Οι ρυθμοί είναι διαφορετικοί. Έχει να κάνει με το χαρακτήρα. Εγώ προσαρμόστηκα πάρα πολύ εύκολα, γιατί μου άρεσε το κλίμα εδώ. Δηλαδή, μου άρεσαν οι περισσότερες επιλογές, οι καινούργιες τοποθεσίες, τα πολλά μαγαζιά. Κάποιοι δυσκολεύονται περισσότερο γιατί είναι πιο κλειστοί στα χαρακτήρες. Οπότε πιστεύω ότι έχει να κάνει με τον άνθρωπο πιο πολύ. Μπορείτε ωστόσο να ακολουθήσετε ειδικότητα σε νοσοκομείο της Αθήνας? Έχετε αυτή την επιλογή? Ναι, υπάρχει αυτή η επιλογή για όλους τους φοιτητές όλης της Ελλάδας. Τι θα πράξετε, Λιδία? Ποιος είναι ο στόχος σου, να επιστρέψεις πίσω στο νησί ή να παραμείνεις στην πρωτεύουσα? Δεν ξέρω. Θα εξαρτηθεί και από την ειδικότητα που θα επιλέξω και από την αναμονή. Ενδέχεται να βγω και έξω στο εξωτερικό. Ναι. Αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα επιστρέψω στην Κρήτη αργά ή γρήγορα. Μαρίνα, ο δικός σου στόχος τι θα κάνεις? Εγώ, αυτά πάντα εξαρτώνται από την ειδικότητα, γιατί επιλέγουμε βάσει του καλύτερου νοσοκομείου, του καλύτερου επιμελητή. Λοιπόν, ένα μήνυμα και από τις δυο σας, στις οικογένειές σας. Λιδία. Να σκεφτώ. Να μην φοβούνται και να μην αγχώνονται για μας. Να ξέρουν ότι τηρούμε όλα τα μέτρα και προσέχουμε πάρα πολύ.
και να προσέχουν και εκείνοι όσο λείπουμε και θα γυρίσουμε κι εμείς αργά ή γρήγορα να τους προσέχουμε εμείς. Μαρίνα. Εγώ θα πω τα ανάποδα. Να προσέχουν πολύ, να περνάνε καλά, μου λείπουν πάρα πολύ και αυτά. Μάλιστα. Και ένα μήνυμα στη φίλη σας, την Εύη, που κανόνισε για αυτό το ρεπορτάζ. Φιλάκια πολλά και χαιρετίσματα. Καλή επιτυχία και καλή σε διαδρομία, γιατί το αξίζει πραγματικά και είναι εκπληκτική. Η κάμερα του κινητού μπορεί να γυρίσει λίγο, να δούμε λίγο πρωτεύουσα, να πάρουμε μια γεύση, ή έχει στηθεί με τέτοιο τρόπο που είναι δύσκολο? Όχι, όχι, μπορεί. Αν γίνεται να γυρίσουμε την κάμερα. Να δούμε. Α, έχετε και οπερατέρ, έτσι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Μάλιστα, παίρνουμε μια γεύση από πρωτεύουσα. Είναι εκεί στο Μέγαρο Μουσική, στο Αλσάκι από πίσω. Μάλιστα. Ωραία. Χαλαρότητα βλέπω. Εντάξει. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Λοιπόν, και από την Αθήνα θα πάμε τώρα στο Ρέθυμνο.